σας. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Άγγελος. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Πάνος. Εγώ η Ζωή. Είμαστε Ελληναλίκη. Ναι. Και εσένα πώς σε λένε? Εμένα με λένε Αγάπη. Και εδώ είμαι ο Κοσμάς. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Και οι δύο μαζί θα μιλάτε? Έτυχε τώρα. Μπορείτε να μου κάνετε και μια ερώτηση μαζί, ταυτόχρονα. Δεν έχουμε συνεννοηθεί. Α, δεν συνεννοηθήκατε? Δεν το μάθαμε σαν ποίημα? Όχι. Πού δουλεύετε? Η δουλειά μου τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαι αστροφυσικός και δουλεύω εκεί. Ας πούμε, από μικρός θέλατε να γίνετε αστροφυσικός ή θέλατε να γίνετε κάτι άλλο? Είναι παιδικό μου όνειρο. Από την ηλικία τη δική σας, ίσως και πιο μικρός, θυμάμαι τον εαυτό μου να κοιτάω τον ουρανό και να με εγωιτεύει αυτό το πράγμα. Και συνειδητά κάπως στο γυμνάσιο αποφάσισα ότι για να το κάνω αυτό θα πρέπει να σπουδάσω κάτι από τις θετικές επιστήμες, δηλαδή φυσική, μαθηματικά. Και έτσι λοιπόν σπούδασα φυσική. Άρα, ένας αστρονόμος. Αστρονόμος ή αστροφυσικός? Α, ένας αστρονόμος. Μετράει τα άστρα, κάνει, ας πούμε, βλέπει καινούριους πλανήτες. Τι άλλο κάνει? Η δουλειά ενός αστροφυσικού γενικότερα είναι να ερμηνεύει τη φύση, το σύμπαν, με τους νόμους της φυσικής και των θετικών επιστημών, τους οποίους γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή, πάντα ο σκοπός ενός αστροφυσικού είναι να χρησιμοποιεί νόμους και αποδείξεις για αυτό που βλέπει, να ερμηνεύει αυτό που βλέπει. Όταν ήσασταν μικρός, θέλετε να γίνετε αστροναυτής και μετά, όταν μεγαλώσετε, αλλάξετε νόμο και γίνετε αστροφυσικός? Όταν ήμουν μικρός, στην ηλικία περίπου τη δική σας, δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να γίνω. Μου άρεσε όμως το διάστημα. Και να ταξιδεύω στο διάστημα, αλλά και να παρατηρώ τον ουρανό με ένα τηλεσκόπιο. Έκανα και εγώ το όνειρο να γίνω αστροναύτης. Ονειρευόμουν να ταξιδεύω στους πλανήτες. Και αυτό το όνειρο σχεδόν το είχα πραγματοποιήσει πριν λίγα χρόνια. Το 2008 είχε κάνει ένα κάλεσμα η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για καινούριους αστροναύτες. Ήθελε να κάνει καινούριο πλήρωμα για τις καινούριες διαστημικές αποστολές της. Ήθελε να πάρει 4 καινούριους αστροναύτες. Και έκανε το κάλεσμα και μαζεύτηκαν 12.000 αιτήσεις. 12.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μία από αυτές τις αιτήσεις ήταν και δική μου. Είχα κάνει και εγώ αίτηση να γίνω αστροναύτης. Πέρασα όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, τεστ, ελέγχους, ιατρικά τεστ, δοκιμές. Έφτασα στους 500 καλύτερους στον κόσμο. Δεν συνέχισα βέβαια, γιατί περισσότερο μου τράβηξε το ενδιαφέρον η αστροφυσική και έμεινα εδώ στη Γη να παρατηρώ τα αστέρια με το τηλεσκόπιο μου. Όχι πάνω στα ταβάνι, πάνω στον ουρανό, ωραία. Υπάρχουν πολλά ηλιακά συστήματα, ωραία, στη σειρά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και mixed up. Αλλά μετά από αυτά, τι υπάρχει? Πολύ περισσότερα ηλιακά συστήματα. Και μετά? Κι άλλα, άπειρα. Πάρα πολλά. Μετά από όλα τα υλικά συστήματα. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι μας, βλέπουμε συνέχεια αστέρια, γαλαξίες, που κάθε γαλαξίας, κάθε αστέρι μπορεί να έχει ηλιακά συστήματα. Και πού τελειώνει? Δεν έχουμε δει πουθενά τέλος. Γι' αυτό λέμε ότι το σύμπαν είναι άπειρο. Μιας και τώρα μιλάμε για πλανήτες. Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε σε οποιονδήποτε πλανήτη, μπορεί να είναι και σε άλλο ηλιακό σύστημα, αν θέλετε. Ποιος θα ήταν και για ποιο λόγο? Θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος να πάω σε ένα δορυφόρο του Δία, που λέγεται Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένας δορυφόρος που είναι αρκετά μεγάλος, είναι σαν ένας μικρός πλανήτης, αλλά δεν είναι πλανήτης γιατί γυρίζει γύρω από τον Δία, άρα είναι δορυφόρος, φυσικός δορυφόρος του Δία. Σε αυτό το δορυφόρο έχουμε βρει πάγο, ότι καλύπτεται από ένα πολύ παχύ στρώμα πάγου και πιστεύουμε ότι από κάτω έχει θάλασσα. Είμαι λοιπόν πολύ περίεργος να δω τι γίνεται μέσα σε αυτή τη θάλασσα. Μπορεί να έχει ψάρια, μπορεί να έχει έμβιους οργανισμούς που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια ακόμα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή έξω από τον πλανήτη μας? Πιστεύω πως ναι. Και θα σου αντιστρέψω το ερώτημα σε αυτό που με ρώτησες και θα σου πω το εξής. Γνωρίζουμε ότι στη Γη υπάρχει ζωή. Ναι. Και η Γη μας είναι ένας πλανήτης από τους 8 πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Ξέρεις πόσους πλανήτες έχουμε ανακαλύψει? Στο ηλιακό σύστημα. Εκτός από το ηλιακό σύστημα. Δεν ξέρω. Γνωρίζουμε άλλους 4.000. Και παραπάνω, λίγο παραπάνω από 4.000. Και αυτό είναι μόνο στη γειτονιά μας. Και σκέψω ότι η γειτονιά μας έχει λίγα αστέρια. Σε ένα γαλαξία έχουμε περίπου 200 δισεκατομμύρια αστέρια, που το καθένα από αυτά μπορεί να έχει πλανήτες.
Δεν θα έχουν πολλούς πλανήτες όπως και η Γη μας. Και σκέψω ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια γαλαξίες. Ναι. Άρα, πόσες πιθανότητες είναι να υπάρχουν πλανήτες όπως και η Γη μας και να έχουν και ζωή? 95%. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, ίσως όχι τόσο μεγάλο ποσοστό που είπες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει ζωή. Αλλά δεν την έχουμε δει ακόμα. Και αυτό είναι το παράξενο. Ίσως γιατί είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, ίσως γιατί δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αυτό θα λένε και οι άλλοι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δει πράσινα ανθρωπάκια με UFO και πτάμενους δίσκους. Αυτά είναι παραμύθια. Έχετε φοβηθεί κάτι άμα ήσασταν πάνω σε έναν πλανήτη? Έχετε φοβηθεί κάτι που έχετε δει? Θα φοβόμουν να ήμουν σε πλανήτες που είναι επικίνδυνοι από, είτε από μετεωρίτες, είτε από επικίνδυνες θερμοκρασίες. Υπάρχουν πλανήτες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, όπως είναι η Αφροδίτη. Εκεί δεν θα ήθελα να πάω. Ξέρεις τι θερμοκρασία έχει η Αφροδίτη? Έχει 500 βαθμούς Κελσίου. Είναι πιο πολύ και από το φούρνο που έχουμε στο σπίτι. Δηλαδή πολύ. Ένας φούρνος μπορεί να φτάσει στους 200 βαθμούς. Με 250, η Αφροδίτη έχει 500 βαθμούς. Εκεί δεν θα ήθελα να πάω. Κάνει πολύ ζέστη. Πιστεύετε όμως ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε λίγα χρόνια να μείνουμε σε άλλους πλανήτες? Δηλαδή, να μπορέσουμε να μετακομίσουμε υπό κάποιον όρο στην Αφροδίτη, στον Άρη, στο Φεγγάρι? Το Φεγγάρι είναι και κοντά, οπότε ο πρώτος μας στόχος είναι να πάμε στο Φεγγάρι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σχέδια, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, η ESA και η NASA αντίστοιχα, έχουν ξεκινήσει σχέδια για τον απικισμό της Σελήνης. Να φτιάξουμε δηλαδή τα κατάλληλα καταλύματα για να απικήσουμε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Όχι πλανήτη, αλλά δορυφόρο. Αν το καταφέρουμε αυτό, ο επόμενος στόχος μας είναι ο Άρης, που είναι ο αμέσως επόμενος. Η Αφροδίτη είναι δύσκολο. Δηλαδή, θα μπορούμε να μείνουμε εκεί? Αυτός είναι ο σκοπός, ναι. Αλλά θα πρέπει να μεταφέρουμε και το νερό μας και την τροφή μας, να μπορούμε να μείνουμε. Η Γη μας παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και συστατικά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Οι άλλοι πλανήτες και οι δορυφόροι όχι. Εκτός από το οξυγόνο που έχουμε στη Γη, ποιο άλλο συστατικό χρειαζόμαστε πάρα πολύ για να επιβιώσουμε? Ένα απαραίτητο συστατικό για την δημιουργία και την επιβίωση της ζωής πάνω σε ένα πλανήτη είναι το νερό. Το νερό όμως στη ρευστή μορφή, στην υγρή μορφή όπως το γνωρίζουμε. Γιατί το νερό όταν είναι ρευστό μπορούμε να κάνουμε διαλύματα, μπορούμε να ανακατέψουμε ουσίες και να ανακατέψουμε διάφορα οργανικά υλικά που έτσι μπορεί να δημιουργήσει τα πρώτα αμινοξέα, τις πρωτεΐνες και στη συνέχεια το DNA και έναν ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά εκτός από το νερό, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα και ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ατμόσφαιρά μας. Γιατί προστατεύει τη ζωή. Προστατεύει εμάς που βρισκόμαστε μέσα στον πλανήτη μας, στη Γη δηλαδή, στην επιφάνειά της, γιατί μας προστατεύει από την πρόσπτωση μετεωριτών, για να μην πέσει τίποτα και μας σκοτώσει. Φιλτράρει την ακτινοβολία του ήλιου, την υπεριόδη ακτινοβολία που είναι επικίνδυνη. Και πολλά άλλα δηλαδή που κάνει η ατμόσφαιρα, μας δίνει και το οξυγόνο για να αναπνεύσουμε. Οπότε το νερό, το οξυγόνο και η ατμόσφαιρα είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία και συστατικά ενός πλανήτη. Έχω δει ένα βιντεάκι με εσάς που λέτε ότι πρέπει να έχουμε ειδικό σπίτι για να μείνουμε στο Φεγγάρι. Γιατί όμως πρέπει να έχουμε ειδικό σπίτι? Εσύ με παρακολουθείς, βλέπω. Στα κανάλια. Το ειδικό σπίτι που πρέπει να έχουμε στο Φεγγάρι πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε στη Γη. Γιατί το Φεγγάρι δεν έχει ατμόσφαιρα και δεν μας προστατεύει τίποτα από τους μετεωρίτες αλλά και από την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα σπίτι που να έχει πολύ γερή στέγη, για να μην πέσει κάτι και την καταστρέψει, να έχει ειδικά παράθυρα, ειδικά τζάμια για να μην μπαίνει η ακτινοβολία του ήλιου που είναι επικίνδυνη. Και φυσικά πρέπει σαν αστροναύτες στο Φεγγάρι να φοράμε ειδική στολή, το σκάφανδρο, να έχουμε οξυγόνο για να αναπνέουμε. Να έχουμε βαρύτητα. Βαρύτητα έχει η Σελήνη. Όχι τόσο πολύ όσο η Γη, αλλά μπορούμε να περπατήσουμε. Λίγο θα χοροπηδάμε βέβαια, αλλά μπορούμε να περπατήσουμε με βαρύτητα. Άρα, αν πάμε και απικήσουμε στη Σελήνη, τι θα γίνει, θα έχουμε συνέχεια σκοτάδι? Η Σελήνη δεν έχει συνέχεια σκοτάδι. Όταν βλέπουμε τη Σελήνη να φέγγει το βράδυ, σημαίνει ότι φωτίζεται από τον ήλιο. Όπως όλοι οι πλανήτες, έτσι και οι δορυφόροι, φωτίζονται από τη μισή πλευρά τους από τον ήλιο και η υπόλοιπη μισή πλευρά τους έχει νύχτα. Αν ήσουν στη Σελήνη, θα είχες μία ημέρα που δεν θα διαρκούσε 24 ώρες, όπως στη Γη μας, γιατί η Γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της 24 ώρες. Η Σελήνη περιστρέφεται σε ένα μήνα. Οπότε θα έχεις μισό μήνα ημέρα και μισό μήνα νύχτα. Και αντί να έχεις Φεγγάρι στον ουρανό σου, θα έχεις μία Γη στον ουρανό σου. Θα βλέπεις αστέρια και μία Γη να βγαίνει. Αυτό που εμείς βλέπουμε ως πεφταστέρι, για εσάς τι είναι? Καταρχήν, ένα πεφταστέρι δεν είναι αστέρι. Είναι ένα μικρό κομματάκι πέτρας, ένα μικρό πετραδάκι, το οποίο πέφτει στη Γη μας. Κομήτης. Ούτε κομήτης. Ένα μικρό πετραδάκι σε διαστάσεις κόκκου ρυζιού. Τόσο μικρούλι.
Τι? Το οποίο όταν πέφτει στην ατμόσφαιρα πυρακτώνεται και λάμπει. Σαν ένα μικρό κεράκι. Ναι. Είναι τόσο μικρούλι. Αλλά πώς είναι τόσο μικρό και εμείς το βλέπουμε μεγάλο, ξέρω. Δεν το βλέπουμε μεγάλο. Μας φαίνεται ότι λάμπει σαν ένα αστεράκι, γιατί και τα αστέρια είναι τόσο μικρά, σαν μικρά φωτάκια, που μοιάζει πάρα πολύ με ένα πυρακτωμένο σωματίδιο, όπως αυτά τα πετραδάκια. Τότε γιατί λέμε το λέμε πεφταστέρι? Γιατί μοιάζει πάρα πολύ με αστέρι το οποίο πέφτει. Αλλά είναι στην ουσία ένα πετραδάκι. Και... τέτοια πετραδάκια έχουμε και μεγάλα. Έχουμε και ολόκληρους κοτρώνες που πέφτουν στη γη. Και άμα πέσει στη γη, τότε φτάνει στην επιφάνεια της γης σαν μετεωρίτης. Εγώ έχω δει αστέρια από ένα μέρος που πουλάει παιχνίδια διαστημικά και... Mm-hmm. Και τηλεσκόπια. Και στο... όχι, μπορεί να είναι. Έχει και από πάνω μία δόνη στο ταβάνι που σου δείχνει η αστέρια. Μήπως αυτό που λες είναι το πλανητάριο? Α, ναι, το πλανητάριο. Το πλανητάριο, Πολύ ωραίο το πλανητάριο. Εκεί προβάλλει εικόνες του ουρανού, που βλέπεις τα αστέρια και τα δείχνει σαν να είσαι στην φύση, σε έναν ουράνιο θόλο. Αλλά εκεί είναι με προβολή εικόνας πάνω στον ουρανό. Με προτζέκτορα. Είναι ένας προτζέκτορας, σε μία οθόνη που είναι σφαιρική. Έχω πάει και έχω δει ταινία εκεί. Ποιος βγάζει τα ονόματα των πλανητών? Υπάρχει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, η οποία συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και αποφασίζει να δίνει ονόματα σε κάθε ουράνιο σώμα το οποίο ανακαλύπτεται, αν είναι κάτι καινούριο. Για ιστορικούς λόγους χρησιμοποιούμε ονόματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία ή από την λατινική μυθολογία και πολύ πρόσφατα αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε ονόματα από άλλου είδους μυθολογίες, όπως είναι η μυθολογία των Χαβανέζων. Και αυτό γιατί πολλά αστεροσκοπία και τηλεσκόπια που βρίσκονται στη Χαβάη έχουν κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις. Και για την ονοματοδοσία έχουν χρησιμοποιηθεί ονόματα από χαβανέζικες θεότητες. Ναι, αλλά για ποιο λόγο οι περισσότερες πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα έχουν ελληνικό όνομα, όπως η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Ερμής, ο Άρης, θεότητες ελληνικές, από τη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας? Όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και οι 8 έχουν ονομασία από την αρχαία ελληνική μυθολογία, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που είχαν ανακαλύψει ότι αυτά που κινούνται είναι πλανήτες και όχι αστέρια. Γυρίζουν γύρω από τον ήλιο, ήταν κάτι που είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι. Και τότε στην αρχαιότητα γνωρίζαμε μόνο τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη γη μας φυσικά, τον Άρη, τον Δία και τον Κρόνο. Εγώ ξέρω πώς δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα. Για πες μου. Έγινε ένα μεγάλο μπαμ και βγήκαν πολλές πέτρες και μετά άρχισαν να ενώνονται και βγήκαν οι πλανήτες από όλες αυτές τις πέτρες. Αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, κάπως έτσι πιστεύουμε ότι έγινε το ηλιακό σύστημα, ότι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα αέρια και η σκόνη και οι πέτρες που λες να γυρίζανε γύρω-γύρω, στο κέντρο συγκεντρώθηκαν τα πιο πολλά, που είναι ο ήλιος μας, και ό,τι απέμεινε δημιούργησε τους πλανήτες. Και κόλλησαν μεταξύ τους και δημιούργησαν μεγάλους πλανήτες. Αλλά επειδή οι πλανήτες συγκρούονται μεταξύ τους, κάποιοι μπορούν να διαλυθούν. Και οι αστεροειδείς, που γνωρίζουμε ότι οι αστεροειδείς είναι μικρά κομματάκια από πέτρες, μπορεί να ήταν παλιότερα ένας πλανήτης που διαλύθηκε και σήμερα βλέπουμε όλα αυτά τα κομματάκια, τα θραύσματα από τις συγκρούσεις. Μπορώ να πω κι εγώ πώς δημιουργήθηκε ο ήλιος? Πες μας κι εσύ. Είχε γίνει κάποτε, μαζεύτηκαν πολλοί σωροί από σύννεφα και ενώθηκαν και έγινε ένα τεράστιο σύννεφο και σιγά σιγά με θερμότητα μαζεύτηκε και έγινε ένας ήλιος. Ακριβώς. Αυτή η συσσόρευση, η κατάρρευση όπως λέμε, βαρυτική κατάρρευση. Και θερμαίνεται και μετά άρχισε να λάμπει. Μίκρινε λίγο και έγινε ο ήλιος. Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λέτε. Και οι δύο μου τα είπατε πολύ σωστά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Το χάρηκα πάρα πολύ. Πέρασαν πολύ ωραία. Εσείς? Ναι. Και εγώ πέρασα υπέροχα. Εύχομαι να σας δω σύντομα στο αστεροσκοπείο που δουλεύω. Να παρατηρήσουμε μαζί τα αστέρια. Και εμείς θα θέλαμε πολύ να έρθουμε στο αστεροσκοπείο σας. Θα το χαρώ πολύ.